Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών στο εξαιρετικά σημαντικό θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών ήταν το αντικείμενο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών από την καμπάνια 1 στα 5, την οποία στην Ελλάδα συντονίζει η βουλευτής Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη. Η κυρία Ράπτη μίλησε για την αναγκαιότητα να μιλούν τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ώστε να λαμβάνουν βοήθεια αλλά και να οδηγούνται οι δράστες στη δικαιοσύνη. Είμαστε σε καλύτερη θέση γιατί μέσα από την ενημέρωση τα παιδιά τολμούν να σπάσουν τη σιωπή τους. Το γεγονός ότι δημοσιοποιούνται όλο ένα και περισσότερα περιστατικά, αυτό δεν μας αποθαρρύνει. Δεν σημαίνει ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν. Τα κρούσματα ήταν πολλά, παραμένουν πολλά, όμως πλέον τα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν για αυτό που τους έχει συμβεί. Και αυτό προέρχεται μέσα από την ενημέρωση, μέσα από τα πολύτιμα εργαλεία που είναι πολύ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία είναι πολύ φιλικά προς τα παιδιά. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και τα ενημερωτικά εργαλεία και οι δύο ιστορίες κινουμένων σχεδίων, το Μυστικό της Νίκης και το Μυστικό της Νίκης 2, η περιπέτεια του Βίκτορα, μέσα από τις οποίες περνούν όλα τα μηνύματα της καμπάνιας σε γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε παιδιά, με τρόπο οπτικοακουστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό, συμβάλλοντας πολύ ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση όλων για την προστασία των παιδιών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ενώ παραβρέθηκαν σε αυτήν φορείς και βουλευτές του νομού. Το 1 στα 5. Όπως θα έχει την ευκαιρία να πει αναλυτικότερα η κυρία Ράπτη, προέρχεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες και τα στοιχεία που υπάρχουν, 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κακοποίησης. Ένα παιδί, αν το σκοτώσεις, πεθαίνει άπαξ. Αν όμως το βιάσεις, πεθαίνει κάθε μέρα. Και κάθε νύχτα. Το παιδί αυτό δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Θα έχει εχθρότητα προς το άλλο φύλο. Τάσεις προς ομοφιλοφιλία, πορνεία, ναρκωτικά. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος του Ιόνιαν Λίνα Μπάστα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Δυστυχώς τα φαινόμενα υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα περιστατικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ίσως υπήρχαν και παλαιότερα, αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι δεν τα γνωρίζαμε γιατί δεν μιλούσαν. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η κυρία Ράπτη ξεναγήθηκε στην έκθεση που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με τίτλο «Η Πάτρα στη Μεσόγειο».